Αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 306. Είναι από το βιβλίο Σαμουήλ Β, κεφάλαιο Ι, σελίδα 306, Σαμουήλ Β, Ι κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο, με τη χάρη του Χριστού μας. Μετά δε ταύτα, απέθανε ο βασιλεύς των ιών Αμών και βασίλευσαν ταυτού Ανούν, ο υιός αυτού. Κι είπε ο Δαβίδ, θέλω κάμι έλεος προς τον Ναούν, Ανούν, τον υιόν του Ναάς, επειδή ο πατήρ αυτού έκαμεν έλεος προς εμέν. Και απέστειλε ο Δαβίδ να παρηγορήσει αυτόν περί του πατρός αυτού, διαχειρός των δούλων αυτού. Κι ήλθον οι δούλοι του Δαβίδ στην Αγίην, τον υιόν Αμών. Και είπαν οι άρχοντες των ιών Αμών προς Ανούν τον Κύριον αυτόν, νομίζεις ότι ο Δαβίδ τιμών τον πατέρα σου απέστειλε προς σε παρηγορητάς? Και απέστειλε ο Δαβίδ τους δούλους αυτού προς σε, δια να ερευνήσει την πόλη και να κατασκοπεύσει αυτήν και να καταστρέψει αυτήν. Και πίασε ο Ανούν τους δούλους του Δαβίδ και ξύρισε το ίμιση του πόγονος αυτών και απέκοψε το ίμιση των ηματίων αυτών μέχρι των γλιτών αυτών και απέπεψεν αυτούς. Ότε απήγγειλαν τούτο προς τον Δαβίδ, απέστειλεν συνάντησιν αυτών επειδή άνδρες ήτο ετοιμασμένης φόδρα. Και είπε ο βασιλεύς, καθίσατε εν Ιεριχώ έως σου αυξηθώς υπογονές σας και επιστρέψατε. Βλέποντες δε οι Αμών ότι ήσαν βδελικτοί στον Δαβίδ, απέστειλαν οι ημών και μίστοσαν εκ των Συρίων Δεθρεόβ και των Συρίων Σοβά 20.000 παζών και παρά του βασιλέως Μαχά 1.000 άνδρας και παρά του Ις το 12.000 ανδρών. Και ότι ήκουσεν ταύτα ο Δαβίδ απέστειλε τον Ιωάβ και άπαν το στράτευμα των δυνατών. Και εξήλθον οι Αμών και παρετάχθησαν εις πόλεμον κατά την είσοδο της πύλης και οι Σύριοι, Σοβά και Ρεόβ και Ιστόβ και Μαχά ήσαν καθεαυτούς εν την πεδιάδη. Βλέπον δε ο Ιωάβ ότι η μάχη παρετάχθη εντόντιον αυτού έμπροσθεν και όπισθεν, έκλεξεν εκ πάντων των εκλεκτών του Ισραήλ και παρέταξεν αυτούς εναντίον των Συρίων. Το δε υπόλοιπον του λαού έδωκεν εις την χείραν του Αβισέ αδελφού αυτού και παρέταξεν αυτούς εναντίον των ιών Αμών. Και είπεν, εάν ισχύει η Σύρη υπερισχύσωσιν κατ' εμού, τότε σύ θέλεις με σώσει. Εάν δε η ημών Αμών υπερισχύσωση κατά σου, τότε εγώ θέλω ελθεί για να σε σώσω. Ανδρίζου και ας κρατεωθώμεν υπέρ του λαού ημών και υπέρ των πόλεων του Θεού ημών, ο δε Κύριος ας κάμει το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Και προσήλθεν ο Ιωάβ και ο λαός αμεταυτού εις μάχη εναντίον των Συρίων. Οι δε Σύριοι έφυγον απέμπροσθεν αυτού. Και ότε είδον η Ία μόνο ότι οι Σύριοι έφυγον, τότε έφυγον και αυτοί έμπροσθεν του Αβισέ και εισήλθον εις την πόλη και ο Ιωάβ επέστρεψε από τον Ιών Αμών και ήλθεν εις Ιερουσαλήμ. Ειδότες δε οι Σύριοι ότι κατετροπώθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ, συνήθρισαν ομού και απέστειλεν Αδαρέζερ και εξήγαγε τους Συρίους τους πέραν του ποταμού και ήλθον εις Ελάμ. Και Σοβάκ ο αρχιστράτηγος του Αδαρέζερ προεπορεύεται έμπροσθεν αυτόν. Και όταν εγκέλθη προς τον Δαβίδ, συνήθρισε πάντα τον Ισραήλ και διέβη τον Ιορδάνην και ήλθε εις Ελάμ. Και οι Σύριοι παρετάχθησαν αντίον του Δαβίδ και πολέμησαν με ταυτόν και έφυγον οι Σύριοι απέμπροσθεν του Ισραήλ και εξολόθρευσεν ο Δαβίδ εκ των Συρίων 700 αμάξας και 400.000 υπαίων και Σοβάχ τον αρχιστράτηγο αυτόν επάταξε και απέθανε. Και ειδώντες πάντες οι βασιλείς οι δούλοι του Αδαρέζερ ότι κατετροπώθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ, έκαναν ειρήνη μετά του Ισραήλ και έγιναν δούλοι αυτού. Και οι Σύριοι εφοβούντο να βοηθήσωσι πλέον τους Ιους Αμών. Αμήν.
Ανούν σημαίνει ευνοούμενος. Ένας άνθρωπος πραγματικά ευνοημένος από το Θεό ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Γιατί χάριν του πατρός αυτού ο Θεός ήτο μεταυτού. Και γιατί χάριν του πατρός αυτού, διότι Νάας, ο πατέρας αυτού, έκαμεν έλεος στον Δαβίδ όταν χρειαζόταν τη βοήθεια του Δαβίδ, χρειαζόταν βοήθεια ο Δαβίδ εξαιτίας του Σαούλ, ο οποίος τον μισούσε σφόδρα. Και έτσι ένας άνθρωπος πραγματικά κάτω από τη χάρη του Θεού, κάτω από την ευλογία του Θεού, τιμόμενος από τον Δαβίδ που ήταν ο ισχυρότερος βασιλεύς εκείνη την εποχή σε όλη την περίοδο και σε όλη την περιοχή, και μάλιστα όταν έμαθε ότι ο φίλος του Νάας απέθανε, ο πατέρας του Ανούν, αποφάσισε να τον παρηγορήσει και να τον τιμήσει. Να τον παρηγορήσει και να τον τιμήσει. Και ήταν κάτι πολύ σημαντικό αυτό για τον Ανούν. Ο Δαβίδ, ο δούλος του Θεού του Υψίστου, ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός εξέλεξε και τον έχρισε βασιλιά επί των λαών Ισραήλ, του έδωσε νίκη και θρίαμβο παντού, κατά πάντα και πάντοτε όπου ανεπήγαινε, και στα μάτια του Δαβίδ, του κεχρισμένου του Κυρίου, ο Ναούν, ο Ανούν βρήκε χάρη και έλεος. Και είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να βρίσκουμε χάρη και έλεος από τα αδέλφια μας. Πάντοτε. Δεν έχει σημασία τι έχουν ή τι δεν έχουν κάνει. Σημασία έχει η εντολή του Χριστού. Αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Βέβαια εδώ είναι η Παλαιά Διαθήκη. Δεν μπορώ να πω ότι ο Δαβίδ τον αγαπούσε όπως ο Χριστός αγαπάει εμάς, αλλά σίγουρα τον αγαπούσε πολύ. Τον εκτιμούσε, τον τιμούσε και ήθελε να τον παρηγορήσει, επειδή έμαθε ότι ο πατέρας του που τον βόηθαγε απέθανε. Θα περίμενε λοιπόν κανείς τώρα η εύνοια του Θεού, καθώς Ανούν σημαίνει ευνοημένος, να πολλαπλασιαστεί στη ζωή του Ανούν. Όμως συνέβη κάτι πολύ σοβαρό και θέλω να το διαβάσουμε μαζί, αδερφοί αγαπητοί, να δούμε την αιτία του μεγάλου κακού που συνέβη σε αυτόν τον άνθρωπο. Διαβάζουμε τη σελίδα 1061, σας παρακαλώ να τα ανοίξετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τις παγίδες του διαβόλου. Μπορεί να παγιδεύσει ο διάβολος τον Ανούν, τον ευλογημένο, τον ευνοούμενο του Θεού, πάρα πολύ εύκολα. Και λέει στο 12 εδάφιο, 1061 σελίδα, γάμα κεφάλαιο, Εβραίους επιστολή, και διαβάζω: «Προσέχετε, αδελφοί μου εν Χριστώ, να μην υπάρχει σε κανέναν από σας πονηρά καρδία απιστίας, γιατί θα αποστατήσετε από Θεού ζώντος». Μην υπάρχει πονηριά μέσα σας, πονηρά καρδία η οποία προέρχεται από την απιστία, ή η πονηριά προέρχεται από την απιστία ή η απιστία προέρχεται από την πονηριά, και τα δύο αυτά πάνε μαζί, να μην υπάρχει σε κανέναν από εσάς πονηριά και απιστία, γιατί βέβαιον είναι ότι θα αποστατήσετε από Θεού ζώντος. Αντιθέτως μάλιστα,
προτρέπεται ο ένας τον άλλον κάθε μέρα, ακούτε, αντιθέτως προτρέπεται ο ένας τον άλλον κάθε μέρα, ενώσον ονομάζεται το σήμερον, για να μη σκληρυνθεί. Εάν δεν προτρέπουμε ο ένας τον άλλον κάθε μέρα προς το αγαθόν, θα σκληρυνθεί κάποιος δια της απάτης της αμαρτίας, διότι εμείς έχουμε γίνει μέτοχοι. Τι σημαίνει μέτοχοι? Κοινωνοί. Έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού μόνο εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχή της πίστης μας, της πεποιθήσεώς μας, ενώ λέγεται το σήμερον, αν ακούσετε της φωνής αυτού μη σκληρύνετε τας καρδίας σας ως εν το παραπικρασμό. Πόσο σημαντικό είναι, αδελφοί αγαπητοί, μετά πάσης φυλάξεως να φυλάττουμε την καρδιά μας, γιατί εκ ταύτης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής μας, και η ευλογία και η κατάρα. Μα είναι δυνατόν? Βέβαια είναι δυνατόν ο ευρωμένος του Θεού να βρεθεί καταραμένος? Βέβαια. Και τι συμβαίνει, τι συνέβη και τι συμβαίνει? Οι συμβουλές των ανθρώπων. Ποιον ακούς? Πώς ακούς? Τι ακούς? Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί ο αντίδικός σας διάβολος περιτρέχει δια πάσης της γης για να πλανήσει, εάν είναι δυνατόν, και όλους τους εκλεκτούς. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Θυμηθείτε, αδελφοί αγαπητοί, πριν προχωρήσουμε με τον Ανούν, το Ροβοάμ, Υιός του Σολομώντος, του πλέον σοφού των ανθρώπων, με σοφία και σύνεση που δεν υπήρχε επί της γης. Και αυτός ήταν ο πατέρας του Ροβοάμ. Και ήταν βασιλιάς όλου του Ισραήλ. Αλλά ήρθαν συμβουλές πάλι. Ποιον ακούς? Τι ακούς? Πώς ακούς? Γιατί τον ακούς? Και οι σύμβουλοι του Σολομώντος του είπαν, όταν ήρθε ο Ιεροβοάμ να του ζητήσει έλεος και εύνοια, και είπαν δώσε και θα σε ευλογήσει ο Θεός. Αλλά ο Ροβοάμ άκουσε τους νεότερους συμβούλους του που του είπαν γίνε πιο άγριος από τον πατέρα σου, θα σε βλέπουν και θα φοβόνται. Άλλο φόβος των ανθρώπων, άλλο φόβος του Θεού. Οι σύμβουλοι με φόβο Θεού του είπαν δώσε και θα σε βασιλιάς πάντοτε. Οι νεότεροι είπαν πιο άγριος για να σε βασιλιάς πάντοτε. Ποιον ακούς? Σε ποιον δίνεις προσοχή? Και η αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι μόνο σε εμάς τους χριστιανούς η φωνή του Πνεύματος του Αγίου μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια. Και θα το ξαναπώ, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μένα πώς το κατάλαβα αυτό, πόσο σημαντικό είναι η φωνή του Θεού. Βρέθηκα κάποια στιγμή ενσώματι στο δρόμο μου σε μία διασταύρωση. Δύο φορές μου το έχει δείξει αυτό, την πρώτη φορά θα σας πω, την άλλη δεν έχουμε χρόνο. Ο ένας δρόμος είχε μια πολύ ωραία πύλη, χρυσοστολισμένη, τετραπλή, τέσσερα, και καθώς έβλεπα και άνοιξε και έβλεπα και τη συνέχεια,
η οδός ήταν ανθόσπαρτη. Το εννοώ αυτό όμως. Γεμάτη λουλούδια και γεμάτη ομορφιά. Ένας δρόμος δεξιά και αριστερά ανθόσπαρτος και τελείως ευθεία οδός, φαρδιά αυτός. Κοιτάω και την αριστερή μεριά και βλέπω μία πορτίτσα μονή που ανοίγει και βλέπω έναν κακοτράχαλο, έτσι μου τον είπε ο Θεός, δρόμο. Κακοτράχαλο δρόμο. Η Γραφή τον λέει τεθλιμμένη οδός. Και έρχεται ο Κύριος και μου λέει διάλεξε. Και ξέρετε τι είπα, χαζός είμαι να διαλέξω την κάτω κακοτράχαλη οδό. Έτσι είπα. Από εδώ θα πάω. Και θα περπατάω ελεύθερα, χαρούμενα με τους αδελφούς μου, με τα παιδιά μου, με τα εγγόνια μου. Και τότε έρχεται ο Θεός και μου λέει τώρα κοίταξε το τέλος αυτής. Και το τέλος αυτής ξέρετε τι ήτανε. Γκρεμός. Ένας γκρεμός που δεν είχε τέλος. Μου λέει τώρα κοίταξε το τέλος της άλλης οδού, της κακοτράχαλης και ξέρετε τι βλέπω, τη Βασιλεία των Ουρανών. Και είπα, χαζός είμαι να διαλέξω τη φαρδιά πύλη. Δεν είχα στο μυαλό μου όταν τα βλέπα αυτά το Λόγο του Θεού, γιατί έπρεπε να καταλάβω ότι δεν εκλέγουμε με αυτά που ακούμε, ούτε με αυτά που βλέπουμε, ούτε με αυτά που νομίζουμε. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ελευθερωμένοι από την αμαρτία με την αλήθεια του Ευαγγελίου, τότε τι πρέπει να κάνουμε, να δουλώσουμε τον εαυτό μας στον Θεό. Και πώς δουλώνουμε τον εαυτό μας στον Θεό, ποτέ δεν κάνουμε ό,τι μας αρέσει, ό,τι θέλουμε, ό,τι νομίζουμε. Αλλά πάντοτε προσευχόμαστε να μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο εις πάσαν την αλήθεια. Και μην βλέπεις το φαινόμενο, μην ακούς, θα καταστραφείς. Εάν δεν προλάβεις να μετανοήσεις, θα καταστραφείς. Εγώ πρόλαβα και μετενόησα και είπα, Κύριε, ποτέ από αυτό το δρόμο, από το στενό. Γιατί το τέλος, κακοτράχαλος, ξέρετε, θα πει κακοτράχαλος. Θα προσπαθήσω να σας το περιγράψω. Βράχια, αγκάθια, τσουκνίδες, ανεβοκατεβάσματα, κακοτράχαλος. Αλλά το τέλος, η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί. Προσέχετε τι ακούετε. Προσέχετε πώς ακούετε. Ο ευνοούμενος μπορεί να γίνει καταραμένος. Αλλά και ο καταραμένος μπορεί να γίνει ευνοούμενος. Παράδειγμα. Νεεμάνος Σύρος. Λεπρός. Ξέρετε τι θα πει λεπρός. Αθεράπευτα. Το σώμα του λιώνει. Και ξαφνικά έρχεται μια κοπελίτσα και του λέει αχ να ήσουνα στη γη Ισραήλ, εκεί υπάρχει ο προφήτης που θα προσευχηθεί και θα θεραπευθείς. Και την άκουσε και την πίστεψε. Την άκουσε και την πίστεψε. Και πήγε στο βασιλιά και λέει άσε με να πάω. Λέει πήγαινε. Ο βασιλιάς του Ισραήλ όμως λέει πω που έρχεται να μας παγιδεύσει. Αλλά πήγε στο σπίτι του Ελισέ, περίμενε να βγει ο Ελισέ, προσέξτε τι περιμένει η καρδιά μας. Δεν εμπιστευόμαστε την καρδιά μας αδελφοί, το Λόγο του Θεού εμπιστευόμαστε, τον Χριστό εμπιστευόμαστε. Εγώ περίμενα να βγει ο άνθρωπος του Θεού να προσευχηθεί, να βάλει τα χέρια του απάνω μου, να δοξάσουν τον Θεό και να θεραπευθεί ο λεπρός. Και αυτός μου έστειλε το δούλο του και μου λέει πήγαινε στον Ιορδάνη, βουτήξου μέσα 7 φορές και θα γίνεις καλά. Καλά δεν έχει ποτάμια η Συρία, στον Ιορδάνη πρέπει να πάω.
Ευχαριστούμε το Θεό όμως για τους δούλους Του. Αυτό είναι το μυστικό. Ποιος σε συμβουλεύει? Ο δούλος, ξέρετε, τον ανούν ποιος είναι? Οι άρχοντες των Υιών Αμών. Οι δούλοι του Νεεμάν του είπαν, μα δύσκολο είναι αυτό που σου είπε ο άνθρωπος του Θεού. Πήγαινε. Τι έχεις να χάσεις? Και πήγε. Δεν ήταν εύκολο. Πρώτη φορά τίποτα. Δεύτερη φορά, εγώ θα περίμενα από την πρώτη φορά να αρχίζω να θεραπεύομαι. Όπως οι 10 λεπροί που πηγαίνανε και σιγά σιγά θεραπευόντουσαν. Πρώτη φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά, έβδομη φορά. Και ξαφνικά το σώμα του έγινε ο σώμα μικρού παιδιού. Γιατί? Γιατί υπάκουσε στη φωνή του δούλου του Θεού και στη φωνή των δούλων του. Κύριε Θεέ μου. Δηλαδή τι θα πει τον δούλο του? Τον ταπεινών. Θέλεις να έχεις σοφία και σύνεση? Πνεύμα ταπεινού καρδιά συντετριμένου για να κατοικεί μέσα σου ο Θεός. Θέλεις να έχεις ευλογία στη ζωή σου? Τρέμονται στο λόγο του Θεού. Ισικούστε ακόμη και ο Χριστός δια την ευλάβιαν αυτού. Οι τρέμοντες είναι οι ευλαβείς. Σε λεπτομέρεια υπάκουει στο λόγο του Θεού. Σε λεπτομέρεια υπάκουει μόνο στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά υπήρχε και μία άλλη. Η χείρα στα Σαρεπτά της Σιδώνος. Τραγική η κατάστασή της. Μια χεριά αλεύρι και λίγο λάδι. Πείνα σε όλη την οικουμένη. Θα το ψήσω, θα το φάμε και θα πεθάνουμε κι εγώ και ο γιος μου. Και ξαφνικά εμφανίζεται ένας άνθρωπος. Προσέχετε αδερφοί πως ακούει. Και έτσι λέει, δώσε μου λίγο να φάω. Λέει, δεν έχω, μια χεριά αλεύρι και λίγο λάδι. Μια πίτα θα κάνω, θα φάμε εγώ και ο γιος μου και θα πεθάνουμε. Λέει, δώσε πρώτα σε μένα ένα κομμάτι από την πίτα. Εσύ θα δίνες? Φοβερές ερωτήσεις αυτές, αδελφοί. Θα πήγαινες από τη φαρδιά ή από τη στενή πύλη? Θα δίνες? Αυτή όμως έδωσε. Μα γιατί έδωσε? Γιατί η καρδιά της είναι απαλή, τρυφερή και αγαπάει. Σπλαχνίζεται. Σπλαχνίστηκε αυτόν τον άνθρωπο που θα πέθαινε από την πείνα. Όπως και αυτή. Και τότε της είπε το φοβερό. Ούτε το αλεύρι θα τελειώσει, ούτε το λάδι θα τελειώσει. Η χείρα από τα Σαρεπτά του Σιδώνος έζησε, μεγαλούργησε και δοξάστηκε το όνομα του Κυρίου και έγινε και αιτία να ζήσει και ο Ηλίας ο προφήτης. Τι ωραίο που είναι αυτό. Να ευλογηθεί και ο Ηλίας ο προφήτης και να έχουμε το λόγο του Θεού εμείς. Ο ανούν όμως ο ευνοούμενος, γιατί ούτε η χείρα από τα Σαρεπτά της Σιδώνος ήταν ευνοούμενη, ούτε ο Νεεμάνος Σύρος, ούτε οι 10 λεπροί, ούτε όλοι αυτοί που ευλογήθηκαν από το Θεό και παρέμειναν ευλογημένοι. Από τους 10 ο ένας επέστρεψε όμως και δόξασε το Θεό. Οι άλλοι 9 δεν επέστρεψαν. Και του λένε οι άρχοντες των Υιών Αμών, χαζός είσαι, όπως είπα εγώ στον εαυτό μου, χαζός είμαι να πάω από αυτή την πόρτα? Εδώ υπάρχει ευλογία Θεού. Έτσι λες εσύ? Τι λέει ο Θεός έχει σημασία. Το ξαναλέω και συγχωρέστε μου αδερφοί, ήταν συγκλονιστικό. Χαζός είμαι να πάω από αυτή την πόρτα, τον κακοτράχυλο δρόμο. Εδώ υπάρχει ευλογία του Θεού άφθονη, πλούσια. Το τέλος έχει σημασία. Το τέλος απώλεια, γκρεμός. Και μάλιστα ξέρετε που έφτανε ο γκρεμός? Μέχρι φωτιά κάτω. Το πύρτο εξώτερο. Ενώ από την άλλη μεριά τη στενή πύλη, μόλις έφτανε προς το τέλος, άνοιγε η βασιλεία των ουρανών. Του λένε λοιπόν οι άρχοντες του Ανούν, χαζός είσαι. Πες αμήν, χαζός είμαι. Ναι, κύριε μου, θέλω να είμαι χαζός. Ακολουθώντας όμως υποτασσόμενος πάντοτε στο λόγο το δικό σου. Τόσο χαζός θέλω να είμαι.
Ο Δαβίδ για να σε τιμήσει στέλνει, για να κατασκοπεύσει, να μας κυριεύσει. Και τους άκουσε. Δεν κατάλαβε την αγάπη του Δαβίδ προς τον πατέρα του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και κάτι πολύ σοβαρό. Και πού ελπίζεις ανούν? Α, εγώ έχω βοήθεια, ετοιμοτάτη. Εγώ τους Ασσυρίους, τους Συρίους, συγγνώμη. Οι Σύριοι θα έρθουν να με βοηθήσουν. Έχουν μεγάλο στρατό, ισχυρό στρατό. Τι να κάνει ο Δαβίδ? Και αφού πραγματικά ταπεινώνει έως εδάφους τους απεσταλμένους του Δαβίδ και τους αποστέλει, πάει και στους Συρίους και λέει: «Λάτε να με βοηθήσετε, γιατί φοβάμαι τον Δαβίδ». Φοβάσαι το Θεό? Με τι φόβο? Πω από κι άλλο, είναι μήνυμα σοβαρό. Μη φοβάσαι όταν σου ρίξει κεραυνό να σε θανατώσει. Δεν φοβόμαστε το Θεό ότι θα μας καταστρέψει. Φοβόμαστε το Θεό γιατί θέλουμε να μας ευλογήσει. Φοβόμαστε και υποτασσόμεθα και υπακούμε στο Λόγο Του. Το αποτέλεσμα τρομακτικό, αδερφοί. Στέλνει ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τον Αβισέ. Πολλά στρατεύματα οι Σύριοι, ισχυρά στρατεύματα. Αλλά δεν έχει σημασία πόσο δυνατός είναι ο εχθρός. Σημασία έχει ότι αυτός που είναι μαζί μας είναι ισχυρότερος, γιατί είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Και αν είσαι με το Θεό, θα είναι ο Θεός μαζί σου. Εάν δεν είσαι με το Θεό, δεν θα είναι ο Θεός μαζί σου. Και πώς θα είμαι με το Θεό μαζί? Υποτασσόμενος στο Λόγο Του, στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, ευαρεστούμενος στην αγάπη Του. Μ' αγαπάει ο Δαβίδ? Όχι, δεν μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει, σ' αγαπάει ο Δαβίδ. Ήταν τόσο δύσκολος ο πόλεμος. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι η δυσκολία. Το πρόβλημα είναι η ευλογία του Θεού. Η χείρα της Σαρεπτά, στα Σαρεπτά της Σιδόνος, πέθανε. Ο Νεεμάν, λεπρός. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ποιον πιστεύεις. Και σήμερα εμείς θέλουμε να πάρουμε, πρέπει να πάρουμε απόφαση να πιστέψουμε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αγαπημένα μου αδέλφια, ταύτα μελέτα εσταυταμένε, και τότε η πρόοδό σου, η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Πρόσεχε όμως. Πρόσεχε, μην περηφανευτείς. Πρόσεχε τις ψευδοδιδασκαλίες. Και τότε θα είσαι πανίσχυρος, γιατί και τον εαυτό σου εσύ θα σώσεις. Από ποιον? Από τον διάβολο και σατανά. Θα τον νικήσεις. Αλλά και τους ακούοντάς σε, εσύ πανίσχυρος θα σώσεις. Δια της καθαρότητας των χειρών μας θα σωθεί και ο μη αθώος. Το αποτέλεσμα: συντριβή των Συρίων. Και οι Σύριοι αγρίεψαν και φώναξαν πιο πολλά στρατεύματα. Και τότε πήγε και ο Δαβίδ στο πόλεμο. Συντριβή για δεύτερη φορά των Συρίων. Και ο Αμών και οι Μωαβίτες κατεστραμμένοι. Ο ευνοούμενος του Θεού κατεστραμμένος. Για να σας πω και ένα τελευταίο μήνυμα. Σήμερα ήρθες εδώ κατά χάριν και κατά την εύνοια του Θεού. Δεν ήρθες επειδή είσαι καλός. Δεν ήρθες επειδή είσαι έξυπνος. Δεν ήρθες ακόμη επειδή είσαι ευσεβής. Ήρθες κατά χάριν Θεού. Έκανε χάρη ο Θεός και σε πρόσθεσε στην εκκλησία των εσχάτων ημερών, που η δόξα του εσχάτου του του οίκου τελείται μεγαλύτερα της του πρώτου, γιατί είναι γεγραμμένο ότι πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου. Σε έφερε πρώτο, αλλά πρόσεξε. Πρόσεχε. Ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν του Θεού, και τότε ο Θεός θα σε υψώσει.
και πάσαν την μέρη μναν ημών, πρόσεχε, ρίψατε επ' αυτόν με την πίστη και τη βεβαιότητα ότι αυτός φροντίζει για σένα. Το πιστεύεις ότι φροντίζει για σένα? Φροντίζει για τη χείρα? Φροντίζει για τον Εμάν? Τη φροντίδα του όμως θα την απολαύσεις? Ή θα πεις αγρόνι γόρασα, έχε με παρετημένο. Πέντε ζεύγη βόνι γόρασα, θέλω να τα δοκιμάσω, έχε με παρετημένο. Γυναίκα ενυφεύθυν, έχω πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις, έχω παιδιά, έχω, τι θα κάνω, τι θα κάνεις? Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει να παρνηθεί τον εαυτό του. Παρνηθείς τον εαυτό σου. Ας τα πέντε ζεύγη βοών, άσε όλα αυτά. Θα παρνηθεί τον εαυτό του. Θα πάρει το σταυρό του. Και ποιος είναι ο σταυρός? Το θέλημα του Θεού. Όχι το θέλημα το δικό μου, ούτε το θέλημα της γυναίκας μου, ούτε το θέλημα αυτού, του άρχοντά μου. Το θέλημα του Θεού. Θα πάρει το σταυρό του και τότε και μόνο τότε μπορεί να με ακολουθεί και τότε και μόνο τότε το περπάτημά του θα είναι από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη και από ευλογία σε ευλογία. Αμήν.